centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μωυσίδη, πάμε λίγο και σε κάτι εσωκομματικό τώρα, γιατί τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε και διάβασα με πολύ προσοχή ένα άρθρο του... δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κι εσείς του κυρίου Λιγερού. Υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και μια, θα λέγαμε, εσωτερική διαμάχη. Λέει, ξεκινάει, ας πούμε, το άρθρο, η κυβέρνηση δείχνει πελαγωμένη από την τριπλή κρίση που αντιμετωπίζει στο υγειονομικό πεδίο, από το δεύτερο κύμα κορονοϊού, στην οικονομία λόγω της ύφεσης και στα λειτουργικά, από την ποιοτική αναβάθμιση της προκλητικότητας του Ερντογάν. Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με το αν η δήλωση Τσίπρα των 15 Αύγουστο για την Παναγία ήταν πολύ μελό από ό,τι έπρεπε. Επειδή υπήρξαν δηλώσεις και από τοπικά και μάλιστα ιστορικά και πολύ δυνατά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά για αυτό το θέμα, αλλά δεν ήταν μόνο εδώ, ήταν παντού. Υπάρχει θέμα αμφισβήτησης, μπαίνει θέμα και κάποιου είδους αμφισβήτησης ή αλλαγής γραμμής από κάποια στελέχη με την κεντρική γραμμή του κόμματος? Κοιτάξτε, ενώ σημάδιστε και συνεδρίο, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και περίπου ένα χρόνο σε προσυνεδριακές διαδικασίες. Λόγω και κορονοϊού μας έχουν πέσει επιπρόσθετα, όπως και σε όλους. Λογικό. Θέματα. Μας έχουν αναβάλει τα συνέδρια και δημιουργούνται θέματα. Σαφέστατα η ζωή τρέχει, τα προβλήματα υπάρχουν και θα δημιουργούνται καινούργια. Βέβαια εδώ θα πρέπει να δούμε και να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καινούριο καταστατικό που είχε δημιουργήσει, είμαστε το κόμμα των μελών, ναι. Υπάρχει μία δημοκρατία και εσωκομματικά κάθε μέλος από τον πρόεδρο μέχρι και τον οποιονδήποτε, να μην πω τελευταίο, με τον οποιονδήποτε είναι σε μία ίση αντιμετώπιση. Ο καθένας έχει ένα δικαίωμα λόγου, μία αντίρρηση, στις διαφωνίες μπορεί να υπάρξουν οι μεγαλύτερες συμφωνίες. Και μπορεί ο καθένας από όλους αυτούς που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάτε ότι το ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισαν, ας πούμε, 3 εκατομμύρια κόσμος, έτσι. Ναι, και όπως λέει το άρθρο, το 90% εξ αυτών ορκίζονται καθημερινά στην Παναγιά. Και ωραία. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρχεται κάποιος να γραφτεί, δεν τον ζητάμε τα θρησκευτικά του πιστεύου. Ωραία. Εμείς... υπάρχει ένα καταστατικό, ο καθένας νομίζω όταν συμμετέχει σε ένα κόμμα το βλέπει, νομίζει ότι του πρεσβεύουν κάποια πράγματα και συμμετέχει, εγγράφεται και γίνεται μέλος. Κύριε Μωυσίδη, για να μην παρεξηγηθώ, ο καθένας μπορεί να πιστεύει πραγματικά ό,τι θέλει, δηλαδή για να μην παρεξηγηθώ το λέω αυτό. Όταν όμως βρίσκεται σε δυνατές θέσεις ενός κόμματος, εκεί είναι το ερώτημα αν μπορεί να παρεκκλίνει της κεντρικής γραμμής ή όχι. Εκεί γίνεται το όλο θέμα, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι παρεκκλίνει κάποιος, απλά δηλώνει την άποψή του σε ένα θέμα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη γραμμή για το θρησκευτικό ή για το οτιδήποτε. Υπάρχει η ελεύθερη βούληση των πολιτών με τα θρησκευτικά τους, πιστεύω. Ναι. Δεν λέει όταν γράφεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ τα απεταξάνητο. Το Θεό και την Παναγία και τον οποιονδήποτε, ναι. Τον Μωάμεθ ή τον Βούδα, ποιον θέλεις. Δεν έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Οπότε το ερώτημα δεν το καταλαβαίνω γιατί να τίθεται έτσι. Έγινε μία ανακοίνωση, ένα ευχητήριο από τον πρόεδρο. Ωραία, ο καθένας. Για το οποίο εσείς συμφωνείτε, ας πάρουμε εσάς, κύριε Μωυσίδη. Εσείς συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας? Αφήστε τώρα τα προσωπικά. Τώρα, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, γιατί θα ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Εγώ, σαν συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, επειδή γράφτηκαν τοπικά και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πώς φτάσαμε σε αυτό το. Πολύ ευχαρίστως, μα αυτή είναι η δημοκρατία μας. Πολύ ευχαρίστως να ακούγονται οι απόψεις όλων των ανθρώπων. Το ότι είναι δηλαδή, ας το πω, κάποιος πρωτοκλασάτος ή πιο προβεβλημένος γιατί έχει μία θέση... Ναι, είναι τα στελέχη που μίλησαν πρώτης γραμμής, δεν είναι... Ωραία, ας είναι και πρώτης γραμμής. Τον αφρό. Και ο πρόεδρος,
ναι. Και ο πρόεδρος πρώτης γραμμής είναι. Και αυτός ναι. εκφράστηκε. Αν θέλετε. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα σε έναν οργανισμό μεγάλο, σε έναν κομματικό οργανισμό, σαφέστατα δεν μπορεί να τα 3 εκατομμύρια πόσοι είναι π.χ. να έχουν τάκτηση απόψεων σε όλα τα θέματα. Σαφέστατα θα υπάρχουν και διαφωνίες. Αν θέλετε και εντονότατες μπορεί ναι. να υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν και τα συνέδρια. Λέτε εντονότατες, δηλαδή αυτό που διαβάσαμε, ότι πώς στάσαμε σε αυτά τα χάλια, πιστεύετε ότι είναι κριτική, είναι αμφισβήτηση, είναι. Τι ακριβώς είναι? Κοιτάξτε, μπορεί ο καθένας να έχει, είναι να έχει τον. Λίγο υπερβολικό πάνω στη ρήμη του λόγου. Κοιτάξτε να δείτε, τον καθένα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γράφεις κάτι και να είναι λίγο ενθερμό, μπορεί να είναι. Τα πιστεύω του καθενός, εγώ δεν θα τα ερμηνεύσω. Ωραία. Αν ο καθένας έχει μία αντίρρηση σε κάτι, μία αντίθετη άποψη σε κάτι, καλώς κάνει και την εκφράζει. Και εδώ μάλιστα πρέπει να συγχαρούμε, γιατί προβάλλει και τη δημοκρατία. Τα λέει ευθαρσώς. Γι' αυτό το ξεκαθάρισα υπάρχουν... την αρχή. Ναι, πραγματικά ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Δεν δείτε το θέμα σε αυτό. Ναι, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα τα οποία διοχετεύονται από άλλους, γιατί δεν θέλουν να βγουν και να μιλήσουν και τα διασπείρουν από εδώ και από εκεί, δημιουργούν έρητες και φασαρίες. Αυτά θα αντιμετωπίζουμε. Παρατηρώ λίγο και μια πικρία, αν να μου επιτρέπετε, ότι για την Κουμουνδούρα, ότι σας ακούει, δεν σας ακούει, ότι μάλλον δεν σας ακούει. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί επικοινωνίας της Νομαρχιακής Καστοριάς με την Κουμουνδούρου? Θα έλεγα πως όχι. Απλά είναι στην προηγούμενη απάντηση που σας είπα ότι υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν θέματα, προτάσεις που παράδειγμα δεν μπορούν να είναι επίκαιρες εκείνη τη στιγμή, δεν συζητιούνται. Ναι, μπορεί να υπάρξουν πικρίες και προβληματισμοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα και ένταση. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ότι εγώ ως συντονιστής και οι νομαρχιακοί έχουμε άριστες σχέσεις με όλους τους τομείς, με όλες τις θεματικές ομάδες που υπάρχουν και τομείς. Είπατε νωρίτερα ότι υπάρχουν κάποιοι που διαχετεύουν δημοσιεύματα στον τύπο. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί? Να πω ονόματα? Μα άμα ήξερα κάποια ονόματα θα έλεγα ο κύριος Νατσούλης με το ψευδόνυμο Πέτρος λέει αυτό. Και ο Νατσούλης, επειδή δεν έχει το θάρρος να το βγάλει ναι. ο Νατσούλης, το έδωσε και το βγάζει ο Διονύσης, σαν Διονύσης. Όχι, εμείς ό,τι είχαμε να ρωτήσουμε στο ρωτάμε κατευθείαν, δεν χρειάζεται. Ωραία, και εγώ ό,τι είχα να ρωτηθώ απάντησα. Έτσι, και βγήκε με ονοματεπώνυμο. Κάτι τελευταίο γι' αυτό. Είναι, θα μπορούμε να το πούμε, είναι κάτι μεμονωμένο ως κριτική. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο τοπικών στελεχών, αλλά βλέπω ότι υπάρχει γενικώς στην Ελλάδα, γίνεται πολύ κριτική για αυτή την ιστορία. Ή τίθεται και θέμα Τσίπρα από κάποια μερίδα συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ? Μα θα επαναλάβω το εξής. Σαφέστατα δεν μπορεί να έχει την πλήρη αποδοχή ο πρόεδρος. Κάποιοι, ξέρω εγώ, θα τον επικρίνουν σε κάποια Μάλιστα. θέματα. Λογικό είναι να υπάρχουν αντιδράσεις. Αν θέλετε και δηλαδή σε σημείο που υπάρχουν... να θέλουν και αλλαγή στο κόμμα, ας πούμε, δηλαδή μέχρι εκεί. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί λένε ότι ο Τσίπρας είναι, ας πούμε, το μεγάλο, το δυνατό χαρτί του κόμματος αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα πως ναι, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος. Δεν έχει πολλά χρόνια που είναι στην ηγεσία του κόμματος με τόσες αλλαγές που έχει mm-hmm. δεχθεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Από συνασπισμός, προοδευτικά και αυτά έχει συνέχεια εξελίσσεται και κάνει. Νομίζω ότι με την προοδευτική συμμαχία που συμμετέχει δεν υπήρξε θέμα ηγεσίας. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο αυτό και έγινε αποδεκτό. Νομίζω και οι δικές μας, αν θέλετε, ομάδες, τάσεις, γραμμές που ενδεχομένως να προκύπτουν, δεν νομίζω ότι έχουν θέσει θέμα ηγεσίας. Mm-hmm. Άρα στο συνέδριο, για να το κλείσουμε κύριε Μωυσίδη. Το συνέδριο να γίνει με το καλό πότε θα γίνει. Ναι. Αν το επιτρέψει ο κορονοϊός, να δούμε τι θα γίνει και πέρα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ερωτήματα που μου θέσατε και άλλα τόσα, νομίζω ότι θα μπορέσουν να διευκαλυνθούν εκεί πέρα και να μπορούμε να βγουν σωστά συμπεράσματα για να προχωρήσουμε και να
μπορεί να εξελιχθεί η προοδευτική συμμαχία σαν ένας πόλος πραγματικός κυβερνητικός πλέον. Τώρα, και ένα σχόλιο κλείνοντας, κύριε Μωυσίδη, γιατί έχουμε ένα χρόνο και κάτι, Νέα Δημοκρατία, και για τον νομό μας. Για τον νομό μας, έχετε να παρατηρήσετε κάτι, πώς πάνε τα πράγματα, έχετε να πείτε κάτι ιδιαίτερο ως κριτική για το πώς πορευόμαστε και εν μέσω αυτών των προβλημάτων που είπατε, κορονοϊού. Πώς πάνε τα πράγματα στην Καστοριά, κατά την άποψή σας, τον τελευταίο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ αυτό που βλέπω και επισημαίνω χοντρά, χοντρά τέλος πάντων, είναι ότι υπάρχει και ως κυβερνητική γενικά, δηλαδή, αντιμετώπιση. Ενώ με αυτό το αλαλούμ το κυβερνητικό, ότι σήμερα μας ανακοινώνουν ότι δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα, αύριο μας λένε ναι, αφού βγήκανε κάποια εργοστάσια και παρήγαγαν, τώρα είναι υποχρεωτική. Προχθές η Κεραμέως λέει, μα εμείς δεν έχουμε λεφτά για να δώσουμε για μάσκες, αλλά βγήκε ο Πρωθυπουργός, λέει, το θεωρητικά το δώσε λεφτά στους Δήμους για να κάνουν. Αυτό το κυβερνητικό αλαλούμ, το οποίο δεν υπάρχει προφανώς σχεδιασμός για να μπορέσει να γίνει υλοποίηση και να ξέρει η κοινωνία πώς βαδίζει, και εγώ γονέας είμαι και έχω έντονο προβληματισμό αν θα πάω να νοικιάσω σπίτι στο παιδί μου που θα πάει να σπουδάσει. Αυτό το λένε πολύ. Αυτό το λένε πολύ. Ναι, και δεν το λέτε θεωρητικά, πραγματικά είστε αυτή τη στιγμή να ψάξετε σπίτι ή όχι? Δηλαδή δεν είναι κάτι, ένα φανταστικό σενάριο αυτό που λέτε? Το δήλωσα γιατί είμαι στην ευχάριστη θέση, γιατί η κόρη μου πέρασε. Λέω, χάρηκα όταν πέρασε και έχω τώρα ένα μήνα που είμαι συλλογισμένο στο που δεν ξέρετε τι να κάνετε, να νοικιάσετε ή να νοικιάσετε. Ναι, όλο αυτό βέβαια. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, να προκαταβάλλει και να πει θα ανοίξω, δεν θα ανοίξω. Δεν σημαίνει ότι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα ξέρατε τι να κάνετε. Εντάξει, μάλλον το ίδιο πράγμα θα ήσασταν. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Όχι, δεν θα ήμασταν το ίδιο πράγμα, γιατί θα υπήρχε μία πιο συντονισμένη κατεύθυνση από την αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή και με τις μάσκες και με τις κατευθύνσεις, και θα ξέραμε αν οι ομάδες αυτές των επιστημόνων, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιους, θα ήταν λίγο πιο συμπεταγμένοι, πιο προσεγμένοι, για να μπορέσουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εδώ υπήρξαν πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Και όλα αυτά δηλαδή υπάρχουν ένα. Στην Καστοριά, τι να πω, δεν βλέπω. Με μια-δυο λέξεις, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή τη χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Καστοριά? Στασιμότητα. 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 Και δυστυχώς, γιατί να πω ότι για τα πανεπιστημιακά τμήματα που είχαμε και τα κατήργησαν, εάν το δούμε τοπικιστικά και θέλουμε να δούμε και την τοπική μας οικονομία, τη δική μας εξέλιξη, την δική μας ανάπτυξη, η Καστοριά υποβαθμίστηκε. Και νομίζω ότι τα λέτε και εσείς κατά καιρούς, έτσι, εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι ευχάριστο να καταργούνται κάποια τμήματα. Καθόλου. Γιατί αυτό είχε συμβεί πάλι και με το σχεδιασμό Αθηνά, την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή όλα αυτά δεν μας πάνε μπροστά. Και δυστυχώς ο τοπικός βουλευτής έπρεπε να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Όχι να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι για να γίνει ο κουμπάρος του πρόεδρος του νοσοκομείου. Έπρεπε να χτυπήσει το χέρι στην Κεραμέως και να πει στο φίλο του το Μητσοτάκη, όπως το χτύπησε για τον Κικίλια, κοίταξε, εγώ δεν θέλω 5, θέλω 7 τμήματα. Γιατί η Καστοριά... Θα έπρεπε να βγει πολύ μπροστά, λέτε, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι διεκδικώντας για τον νομό του πράγματα, χωρίς να έχει στην άλλη άκρη του μυαλού του αν θα στεναχωρήσει οι Νέα Δημοκράτες. Μα σαφέστατα, αυτό θέλουν. Αυτό δεν θέλει ο τόπος μας. Εγώ θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ευλογήσω τα γένια μου, δημιούργησε και διατήρησε σχολές και με το σκεπτικό ότι κάποιοι θα έρθουν, θα φοιτήσουν, κάποια σπίτια θα νοικιαστούν, κάποιος θα δουλέψει, κάποιος θα καταναλώσει, η πόλη μας θα διαφημίζεται, θα επισκεφτούν από άλλα μέρη κόσμος. Είναι ένα παζλ θετικών θεμάτων. Μάλιστα. Εδώ δεν το βλέπουμε. Αναλωνόμαστε με πράγματα και καταστάσεις άκερα. Η διαχείριση της λίμνης ουσιαστικά την χάσαμε. Θα την πάρει από ό,τι προβλέπεται το Πολύφητο, η λίμνη Πολυφήτου.
έντονες διαδικασίες ενεργοποίησης για το φράγμα Νεστορίου, που είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό κομμάτι για τον τόπο μας. Πραγματικά εγώ θα είμαι από τους πρώτους που θα χειροκροτήσω όποια κυβέρνηση και αν το κάνει. Ναι, γιατί και η ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε αυτό το έργο. Σαφέστατα, γιατί υπήρχαν οι διαδικασίες που δεν το ξέραμε και το μάθαμε πολύ αργότερα, ότι ήταν τέτοιου βεληνικούς έργο, το οποίο το Υπουργείο Γεωργίας δεν είχε, λέει, τις επιστημονικές εκείνες δικλείδες για να μπορεί να το παρακολουθήσει και να το υποπτεύσει. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση του Τσίπρα να αλλάξει τις διαδικασίες και να μεταφερθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορεί να εποπτευθεί από πιο μεγαλύτερα κλιμάκια επιστημονικά κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό, νομίζω εγώ και οι τοπικοί εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, που τα είχαμε και από το πρώτο αναπτυξιακό που είχε γίνει στην Κοζάνη, το είχαμε από το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι ο νομός Καστοριάς στην ανάπτυξη του φράγμα Νεστορίου και στην υδροδότηση, στην, να μπορεί να υδροδοτηθούν ο κάμπος της ευρύτερης περιοχής, νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας της Καστοριάς θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, θα έχει πλούτο, θα διατηρηθούν οι νέοι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν για 1.000 και 2.000 ευρώ στα καλοκαιρινά μέρη όπου κοιμούνται σε τρόβλες και σε αυτά, και νομίζω ότι η ανάπτυξη θα έρθει κάπως έτσι. Μάλιστα. Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω. Και εγώ. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλά. Καθαρά και ωραία, οτιδήποτε θέμα υπάρχει, η νομαστική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και μπορεί να βγαίνει να απαντά σε ό,τι θέλει. Κύριε Μωυσίδη, σαν συντονιστή, σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας. Ο κ. Μωυσίδης είναι συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Νόμου Καστοριά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.